ζημιά είναι τεράστια, ούτε εμεί αντιληφθήκαμε το μέγεθο τη καταστροφή. Μία μέση ζημιά είναι περίπου στο 70%. Το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Να στηριχθούν άμεσα οι παραγωγοί που είδαν τα αμπέλια τους να καταστρέφονται από το κύμα καύσωνα που έπληξε το νησί, ζητούν οι εκπρόσωποι των ελαιουργών αμπελουργών Κρήτης. Από τους 15 έως και 20.000 τόνους εξαγωγών που γινόταν τελευταία χρόνια προς τη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα στοιχεία φέτος δεν δείχνουν, γιατί σταματάει η εξαγωγή σε περίπου 10 μέρες. Θεωρούμε ότι θα ξεπεράσουν τις 3.000 τόνους. Πολλοί εξαγωγείς μπαίνουν και τριγάνε επί τραπέζια στα φύλλα που είναι και τα πιο ευαίσθητα. Γιατί πουλάει το μάτι και η ποιότητα, είναι το πιο ευαίσθητο. Πάρα πολλοί παραγωγοί σήμερα βλέπουν τα μπέλια τους σε μία διαφορετική εικόνα από ό,τι τα βλέπανε πριν από 3 μέρες. Κατά τη διάρκεια συναντήσεων τόσο με τον Διευθυντή ΕΛΓΑ Κρήτης όσο και με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, οι παραγωγοί περιέγραψαν τη δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η φετινή σοδιά. Εμείς υποσχεθήκαμε ότι θα γίνει επικοινωνία τόσο με τον Υπουργό όσο και με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ για να δούμε τα θέματα και τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει. Και παράλληλα και άλλα θέματα, όπως είναι το θέμα της απόσταξης κρίσης, το θέμα της ταφίδας των εναμπέλων. Χρειάζεται μία άμεση στήριξη ο πρωτογενής τομέας. Είμαστε ο τομέας που σήμερα φυλάμε θερμοπύλες στα χωριά μας και στις πόλεις μας. Ζητάμε λοιπόν από τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ να κατέβει άμεσα κάτω ως πολιτικός προϊστάμενος και να δει το πρόβλημα. Ο ασφαλιστικός οργανισμός του ΕΛΓΑ είναι δικός μας οργανισμός με δικά μας χρήματα. Δεν είναι χρήματα του δημοσίου. Στο μεταξύ, περιθώριο λίγων ημερών έχουν οι παραγωγοί που έχουν υποστεί ζημιά από τις υψηλές θερμοκρασίες, προκειμένου να ενημερώσουν τους αρμόδιους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ. Όλοι οι παραγωγοί, είτε είχαν δηλώσει τον προηγούμενο καύσωνα, είτε όχι, είναι υποχρεωμένοι να πάνε στους κατατόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ, στις κοινότητες και στους δήμους, να δηλώσουν τη ζημιά. Όλοι οι παραγωγοί που έχουν ινάμπελα, σταφυδάμπελα και επιτραπέζια σταφύλια. Θα είναι για 10 μέρες ανοιχτό το σύστημα. Είναι κρίσιμο οι παραγωγοί που μπαίνουν σιγά σιγά στα μπέλια τους για να ξεκινήσουν τον τρίγο να ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν αποζημιώσεις. Όσοι παραγωγοί αυτή την περίοδο τριγάνε τα μπέλια τους, είναι υποχρεωμένοι για να μπορεί να έχει μία πλήρη εικόνα ο εκτιμητής του ΕΛΓΑ να αφήσουν μία σειρά, ένα καρύκι όπως το λέμε εμείς στην Κρήτη, άτριγο στη μέση του αμπελιού. Το καρύκι αυτό όμως να μην έχει 5 κουρμούλες και 7. Ο κανονισμός λέει ότι κάθε στρέμμα θέλουμε και 10 κουρμούλες μάρτυρας. Αν δηλαδή το αμπέλι είναι 3 στρέμματα, πρέπει να μείνουν 30 κουρμούλες ατρίχητες, έτσι ώστε ο εκτιμητής να μπορεί να βγάλει τη ζημιά.